Ανησυχία προκαλούν τα κρούσματα κορονοϊού σε Αρκαλοχώρη, Αστρίτσα, Ευαγγελισμό, Αλάχνη και Γαρίπα, με κινητή ομάδα του ΕΟΔΗ να βρίσκεται το πρωί στη πλατεία Ελευθερία στο Αρκαλοχώρη, πραγματοποιώντας rapid test σε πεζούς. Ωραία. Τελειώσαμε. Τα αποτελέσματα προκάλεσαν ανακούφιση, καθώς από τα 489 δείγματα δεν υπήρξε ούτε ένα θετικό κρούσμα κορονοϊού. Πρέπει να είμαστε, ας το πω λίγο στρατιωτικά, εφόπλου όχης, σαν Δήμος. Αλλά από την άλλη τη μεριά όμως, θα ήθελα να πραγματικά να παρακαλέσω τον κόσμο ότι πρέπει να προσέχει. Στην ηλικία που είμαστε, με τόσα νοσήματα, πρέπει να το κάνουμε. Και συνιστώ να το κάνουν οι πάντες. Εσείς βλέπετε ότι ο κόσμος στηρεί τα μέτρα? Και ναι και όχι. Αν δούμε κανένα αστυνομικό ή αυτό, βάλουμε τη μάσκα. Μόλις περάσαμε, τη βγάλαμε. Το έκανα. Και ετοιμάζομαι να κάνω το εμβόλιο, αλλά δεν είμαι ακόμα στο όριο ηλικίας. Πόσο χρόνο είστε? 73. Μάλιστα. Κατάλαβες, οπότε. Ποιο θα κάνετε, τη Pfizer? Τη Pfizer πρέπει. Ακόμα δεν έχουν πει για μας. Υπάρχει προβληματισμός να αφορά τα περιστατικά τα οποία όχι τόσο μέσα στο Αρκαλοχώρι, όσο στα γύρω χωριά. Αλλά θα πρέπει να ξέρουμε ότι ένα περιστατικό, ιδίως μια οικογένεια, παραδείγματος σε ένα άλλο κεφαλοχώρι του Ηρακλείου, την οποία την ελέγχει το κέντρο υγείας, από την πρώτη στιγμή έχουν μπει σε καραντίνα, δεν υπάρχει φόβο στο χωριό. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόσφατα θετική στον κορονοϊό εντοπίστηκαν ένας ιερέας, η σύζυγός του και τα δύο τους παιδιά, με την αγωνία να εντείνεται. Την περασμένη Κυριακή που πήγα σε κάποιες εκδηλώσεις μνημοσύνων και τέτοια, είδα πράγματα τα οποία ήταν τραγελαφικά. Δεν μπορεί να αγκαλιάζονται οι άνθρωποι, να χαιρετιούνται και να λένε. Αυτά τα πράγματα νομίζω ότι δεν είναι σωστό μετά από τόσο καιρό, ένα χρόνο που τραβάμε αυτά που τραβάμε, και να μην μπορούμε λίγο να συνέλθουμε. Τι να σας πω τώρα, αυτό με το γεγονός αυτό που είναι στον Ευαγγελισμό, τι ήταν? Από ένα μνημόσυνο που γυρίζανε και μοιράζανε τα κόλληβα και το ένα και το άλλο. Δηλαδή είναι πράγματα που αν προσέχαμε δεν θα είχαμε αυτό το πρόβλημα. Το χωριό μου έχουμε, ας πούμε, 5, 6, 7, 10 άτομα, μου φαίνεται. Σε ποιο χωριό? Αστρίτσι. Το οποίο είναι χωριό, δεν είναι μεγάλο. Πώς δεν ανησυχώ? Ανησυχώ πολύ. Εγώ δεν βγαίνω έξω από το σπίτι, μόνο απαραίτητο πώς. Ψώνια και γιατρό. Γιατί και να θέλουμε να πούμε να κάνουμε κάποια δουλειά εδώ, φοβόμαστε. Γι' αυτό πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας, προληπτικά έστω. Όπως εκτιμά ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, Μανώλης Φραγκάκης, τα κρούσματα κορονοϊού αγγίζουν τα 15 στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου, με τον ίδιο να τονίζει την ανάγκη ευλαβικής στήρισης των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού. Έχουμε και αρκετό κόσμο σε καραντίνα, με ενημερωμένη την αστυνομία για να τους προσέχει να βγαίνουν έξω. Πόσο άτομα είναι σε καραντίνα? Εδώ στο Αρκαλοχώρι μόνο έχουμε 3 άτομα. Απαγορεύεται κάποιος που είναι σε καραντίνα να έρθει να κάνει τεστ? Δεν είναι εκδρομούλα. Όταν είναι καραντίνα, είναι μέσα. Και ξέρω υπάρχει και μεγάλο πρόστιμο. Στο Αρκαλοχώρι για τεστ βρέθηκαν σήμερα και πολλοί από τους κατοίκους του Αστρίτσιου, έπειτα από σχετική σύσταση της Δημοτικής Αρχής, καθώς το χωριό υπολογίζεται πως υπάρχουν έως και 8 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε κατοίκους, μόλις οι σχετικές ενέργειες να έχουν δρομολογηθεί, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αρχανών Αστερούσιων, Μανώλη Κοκοσάλη. Την ίδια ώρα, έως και 6 ακόμη κρούσματα μέλη της ίδιας πιθανότατα οικογένειας εντοπίζονται σε ανθρώπους που κατάγονται από το Αστρίτσι, αλλά δεν ζουν μόνιμα εκεί, διατηρώντας ωστόσο επαφές.